Το χέριο πλήγμα το ένιωσα μέσα στην καρδιά μου και μέσα στο νου μου, πρέπει να πω, όταν είδα τους Τούρκους στρατιώτες που αποβιβάστηκαν ένα απόγευμα μουντό Οκτωβριανό. Ξαφνικά ο διοικητής τους είδε ένα ξύλινο σταυραετό στη μετώπιση της Μητροπόλεως και βάλθηκαν όλοι να τον διώξουν από εκεί τον αετό, που να μην βρεθεί πουθενά πια. Και έκαναν θρήματα που έπεσαν κάτω σαν ματωμένα φτερά του αετού εκείνου. Έκλεισε τα μάτια μου να μην δω το τέλος. Δεν θυμάμαι πώς έφυγε και πήγα στο χωριό μου, αλλά πήγα τρομαγμένος, θυμωμένος, οργισμένος. Πήγα σε κάποιο κτίριο που ήταν το σχολαρχείο μας και βλέποντας τους προύχοντας του νησίου να παρουσιάζουν λευκή σημαία, θυμούμαι ότι με κάποια πικρία στο στόμα μου τους έφτυσα και είπα, εγώ δεν θα μείνω εδώ με αυτούς τους ανθρώπους. Και έτσι μια μέρα του Σεπτεμβρίου με πήρε ο πατέρας, με πήγε στα Ταρδανέλια και από εκεί με επιβεβαίωσε ένα πλοίο, με φίλησε στο μέτωπο, με πήρε την αγκαλιά του. Για πρώτη φορά θυμάμαι να μην είχε αγκαλιάσει. Και μου είπε, να πας στο καλό παιδί μου, αλλά μην λησμόνεις ένα παράγγελμά μου. Να γίνεις καλός Έλληνας και καλός χριστιανός. Don't.